Ως Δήμος Αμιντέου δεν μπορούσαμε να μην δείξουμε και το κοινωνικό μας πρόσωπο που έχει τόσο πολύ ανάγκη που έχουν οι κοινωνίες και ιδιαίτερα η τοπική μας κοινωνία. Σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό που λέγεται Παρέβασης, όταν αυτό το μέτρο ανακοινώθηκε, εμείς δώσαμε πολύ μεγάλο βάρος, ενεργοποιήσαμε τους συνεργάτες μας, τους πρόεδρους των τοπικών κοινοτήτων, τους δημοτικούς συμβούλους, προκειμένου να δημιουργήσουμε τα αιτήματα να είναι συμπληρωμένα και ολοκληρωμένα για να διεκδικήσουμε όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων. Τότε, όσοι από εσάς στην ανακοίνωσή ήσταν, θα θυμάστε ότι η αντιπολίτευση όχι το λιδωρούσε, αλλά έλεγε είμαστε μια δημοτική αρχή που βάζουμε ψηλά τον πύχη και συνήθως περνάμε από κάτω. Εάν σήμερα με τα σημερινά αποτελέσματα έχει κανείς αυτή την αίσθηση, νομίζω ότι δεν βλέπει την πραγματικότητα. Παρά τα αυτά, ετηθήκανε 1.400 αιτήσεις και οι δικαιούχοι ήταν 1.400 οικογένειες. Αυτό δεν έγινε από μόνο του. Τα διεκδικήσαμε όπου χρειαζόταν, κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε και οι δικαιούχοι σήμερα απολαμβάνουν τα πολύτιμα αυτά αγαθά που θεωρώ ότι είναι πολύ, σε πολύ μεγάλο αριθμό και σε ποσότητες. Και εδώ αν πάρουμε ένα συγκριτικό στοιχείο στη Δυτική Μακεδονία θα δείτε ότι οι μεγαλύτερες πόλεις πολλαπλάσιου πληθυσμού έχουν πολύ λιγότερες, έχουν πολύ λιγότερους δικαιούχους. Και αν πάρουμε ένα μέτρο σύγκριση στην Πτολεμαϊδα που είναι τριπλάσιος ο πληθυσμός από τον καλλικρατικό Δήμο Αμιντέου, δεν υπερβαίνει τους 700 δικαιούχους. Πέρα από αυτό όμως το πρόγραμμα παρέμβασης, ο Δήμος Αμιντέου ήθελε να είναι συνεχώς στις ευπαθείς ομάδες, αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να έχουν τα προσφοζή τουλάχιστον και έχουμε δημιουργήσει το κοινωνικό παντοπολείο. Και εδώ θέλω να κάνω ένα συγκριτικό στοιχείο, διότι λέγονται πολλά και από την αντιπολίτευση και εδώ είμαστε ο μόνος Δήμος στην δυτική περιφέρεια που έχουμε κοινωνικό παντοπολείο ως Δήμος. Υπάρχουν κοινωνικά παντοπολία, αλλά όχι δημοτικά, υπάρχουν της Εκκλησίας ή άλλων φορέων. Εμείς ως Δήμος έχουμε δημιουργήσει αυτό το κοινωνικό παντοπολείο, το στηρίζουμε ως Δήμο και μόνιμα οι δικαιούχοι θα απολαμβάνουν την βοήθεια αυτή από το κοινωνικό παντοπολείο.